Το σημαντικό όμως τώρα είναι να πούμε για τη συμφωνία. Γιατί μόλις βγήκε πριν από λίγο το κείμενο της συμφωνίας του τουρκολιβικού μνημονίου του καινούριου που υπέγραψε ο Ερντογάν τη Δευτέρα στο Ελιβί. Λοιπόν, όπως αναφέρουν λοιπόν εδώ, όπως αναφέρουν οι διάρροες, η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης με βάση τη συμφωνία αυτή θα συνάπτει συμφωνίες με την τουρκική εταιρεία πετρελαίου, τη γνωστή ΤΠΑΟ. Η συμφωνία αυτή τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου σε λιβικά εδάφη και λιβικά ύδατα. Στο μνημόνιο λέει προβλέπεται ότι η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας μπορεί να διεξαγάγει επιχειρήσεις στη Λιβύη, όπου έτσι και αλλιώς εξορίσει η Λιβύη πετρέλαιο, καθώς και να διεξάγει δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής πετρελαίου σε νέες περιοχές στη Λιβύη και στη θάλασσα και στη στεριά. Στο μνημόνιο τέλος λέει της συμφωνίας περιλαμβάνονται διατάξεις ότι η κρατική εταιρεία πετρελαίου και η Λιβική Εταιρεία Πετρελαίου, η Εθνική Εταιρεία, μπορούν να συνάπτουν συνεργασίες για την παραγωγή πετρελαίου και ότι τα σεισμικά ερευνητικά πλοία της Τουρκίας και τα γεωτρύπανά της που ανήκουν στην κρατική εταιρεία της Τουρκίας μπορούν να λειτουργούν στη Λιβύη. Αυτό είναι το ζουμί, η τελευταία πρόταση της συμφωνίας. Και την ΑΟΣ βάζει μέσα από μάλλον. Βάζει μέσα την ΑΟΣ, μπορεί να κατεβαίνει μέχρι κάτω. Το κομμάτι του κολυμφικού λιμενού, όπως θέλω να την ερμηνεύσω. Βέβαια, το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να πάει ανατολικά η κρατική εταιρεία της πετρελαίων της Τουρκίας. Θα είναι μόνο στα δυτικά, να το πούμε, ύδατα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς ως Ελλάδα, να, κάτω από την Κρήτη, ή θα είναι και πιο ανατολικά, εκεί όπου η κυβέρνηση, η αντίπαλη ουσιαστικά κυβέρνηση σε εισαγωγικά της Λιβύης δεν αναγνωρίζει το μνημόνιο και δεν αναγνωρίζει αυτή τη συμφωνία.